Κάτι παρόμοιο θα σας δείξουμε. Είναι μαζί μας η Όλγα για να μας δώσει τις πληροφορίες για το που είμαστε και τι κάνουμε. Ωραίο. Κοίτα τα παιδάκια μας. Πολύ πολύ καλημέρα σας. Πόσο σιτάρι γίνεται ψωμάκι. Βρισκόμαστε και είμαστε με τον κύριο Ζαχαίο και μαθαίνουμε εδώ πέρα πώς να κάνουμε ψωμί. Τέλεια. Έχουμε δει το αλώνισμα. Βλέπετε εδώ πέρα πώς περνάμε. Μαθαίνουμε το σιτάρι. Τα πάντα όλα. Πώς κάνουμε το σιτάρι αλεύρι και πώς θα φτιάχνουμε ψωμί. Πολύ ωραία. Και τα παιδάκια, παιδιά, αυτό έλεγα. Γιατί έβλεπα χθες τις κόρες μου. Εμείς, ας πούμε, λέμε: μη μου χαλάσει τον νύχι, μη μου σπάσει τον νύχι. Τα παιδιά εμένα πήγαιναν, πιάναν τα χώματα, τις πέτρες, τα σιτάρια. Τους αρέσει να γίνονται ένα με τη φύση. Τι πιο ωραίο να ξεκινάμε την εβδομάδα μας, να μαθαίνουμε πολύ ωραία πράγματα. Τα παιδιά, εκτός από τη θεωρία, να τα βλέπουν και στην πράξη. Έτσι ακριβώς. Γίνονται βιομετρικά εδώ. Καταρχήν, καλωσορίσατε στο χώρο μας. Εδώ φτιάχνουμε το σανό, το άχυρο, με τον καρπό, το ξεχωρίζουμε, κάνουμε το στάρι, αφού το αλωνίζουμε και αφού το λιχνίζουμε όπως κάνουν τα παιδιά, μένει ο καρπός κάτω και το παίρνουμε και το πάμε στον αλευρόμυλο ή στο μήλο γενικά για να το κάνουμε αλεύρι για να μπορούμε να το κάνουμε ψωμί. Αυτό είναι ένα βιωματικό και τα παιδιά διασκεδάζουν εδώ κάνοντάς το όλη τη διαδικασία. Η διαδικασία είναι το γαϊδουράκι με το ντουγένι. Έρχεται γύρω-γύρω και τρίβει για να τριφτεί το καρπός, να πέσει κάτω και μετά να το λιχνίσουν τα παιδιά για να μαζέψουμε τον καρπό και να το κάνουμε αλεύρι. Σε όλη τη διαδικασία που μας περιγράψατε συμμετέχουν ενεργά τα παιδάκια μας. Και βέβαια, μόνο τα παιδάκια κάνουν όλη τη διαδικασία. Κι εγώ, από εδώ βλέπετε. Παιδάκι είσαι και εσύ και μπορείς να το κάνεις. Άρα τώρα τι σε κάνουν, σε λιχνίζουνε. Τώρα λιγνίζουμε, αλλά πιο επαγγελματικά τώρα πρέπει να πάρουμε και το πυρούνι να λιγνίσουν πιο δυνατά, πιο επαγγελματικά. Δεν το βάλουμε για να μην χτυπήσουν τα παιδάκια. Απλά ξέρω ότι στο πλαίσιο εκδρομών σας επισκέπτονται πολλές φορές σχολεία. Αν μια οικογένεια θέλει να έρθει ένα Σαββατοκύριακο, μπορεί, πώς γίνεται? Μπορούν και οι οικογένειες με τα παιδάκια, έρχονται και τα σχολεία. Έρχονται και οι μεν και οι δε. Γιατί έχουμε και άλλα προγράμματα εδώ. Έχουμε το πρόγραμμα του Σταφυλιού, έχουμε τα παλιά επαγγέλματα, έχουμε τη μέλισσα, έχουμε την ελιά. Και όλη η διαδικασία γίνεται παραδοσιακά και βιωματικά. Και να πούμε ότι ξεκινάνε από νήπιο τα παιδιά που μπορεί να. Νήπιο, ναι, έρχονται και τα βλέπουν γιατί τους έχουμε βίντεο. Για τα σε μικρά έχουν παιδιά βρει παιχνίδι, Ολγάκη. Που κάνει τη διαδικασία. Δεν το δίνουν, δεν κατάλαβε. Δεν άκουσα. Όχι, κοιτάμε τα βασανιστήρια. Θέλω να δείξουμε λίγο. Θέλω να δείξουμε λίγο και το ψωμί που έχουμε πλάσει. Εδώ πέρα. Που το έχουμε φτιάξει από εδώ. Να σα το φέρω. Όλγα, πρόσεχε. Αφού βγει. Τι οδηγίε δίνει στα παιδιά, δεν θα γυρίσει. Βλέπετε, φρέσκο, φρέσκο. Ωραίο. Είναι κανονικό ψωμί αυτό. Ναι. Κανονικότατο. Έτσι πρέπει να είναι το ψωμί και όχι το άλλο ψωμί. Πέρα από το τρόπο. Με τα διάφορα. Α, και το ψήνετε και μετά το τρώνε τα παιδάκια. Ναι, ξυπνοπούλια, κανονικό ψωμί. Όχι, αυτά γιατί θέλει χρόνο περισσότερο, έχουμε ψημένα άλλα. Έτοιμα, μάλιστα, πολύ ωραία. Γιατί δεν μπορούν να περιμένουν τόση ώρα για να μπορούν να ψηθούν. Όλγα, τι κάνεις? Μπάνιο. Βλέπετε. Από την παραγωγή στην κατανάλωση. Έτσι, μπράβο. Το βλέπετε. Λοιπόν, πολύ ωραία ιδέα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και τώρα καλά. Που ανοίγει ο καιρός, είναι ωραίο οι γονείς να συμμετέχουν σε τέτοιες δραστηριότητες διασκεδαστικές και επιμορφωτικές. Την καλημέρα μας. Καλή συνέχεια. Ναι. Εγώ θέλω. Εμείς θα σου πετάμε το στάρι. Λοιπόν, σας πάω τώρα σε ένα.